Ψυχοσωματική ασθένεια, λοιπόν, είναι η σωματική ασθένεια που οφείλεται σε ψυχολογικά αίτια. Τίναμε να ακουνάμε το δάχτυλο και να κατηγορούμε τον καθένα και τον εαυτό μα κάποιε φορέ για τα συμπτώματά του. Φταίει η σχέση σου με τη ματέρα σου για τη σπαστική κολίτιδα, φταίει ο θυμό για τον αυχένα, ε, φταίει το άγχο σου που τρία χρόνια προσπαθεί να κάνει παιδί και δεν τα καταφέρνει. Αυτό ο τρόπο θεώρηση είναι 100% λάθο. Το σώμα μα φέρει όλη μα την ιστορία. Όλη. Από τη γέννησή μας. Το μυαλό μας θυμάται πολύ λίγα. Mm. Το συνέστημα θυμάται πολύ περισσότερα από το μυαλό. Το σώμα θυμάται πολύ περισσότερα και από το συνέστημα. Πολύ βασική προϋπόθεση είναι να αισθάνεται ασφαλής με τον ψυχοθεραπευτή του. Mm -hmm. Κάποιος, πώς μπορεί να ανοίξει το σώμα μου, αν εγώ δεν αισθάνομαι ασφάλεια μαζί σου. Κάλια, τι είναι τα ψυχοσωματικά... Ε, ο όρος στην ιατρική υπάρχει ως ψυχοσωματικές ασθένειες. Mm -hmm. Συγκεκριμένα, ψυχοσωματική ασθένεια είναι η ασθένεια που δεν έχει οργανικές αιτίες και έχει σαφείς ενδείξεις ότι οφείλεται σε ψυχολογικά αίτια. Να εξηγήσουμε γιατί συνδέεται ο ψυχισμός με το σώμα, πώς συνδέονται Για αυτά, τα, πώς δύο. Συνδέονται Τι αυτά τα, συνδέονται. τα δύο. Είναι Εμ... το μυστήριο της ζωής όλο ναι, αυτό νομίζω. Ναι. Το οποίο όμως είναι απλό mm. σχετικά. Γι' αυτό και, και, θα μιλήσουμε για φυσική. Η φυσική μας εξηγεί πώς συνδέονται. Ε, στη φυσική, λοιπόν, υπάρχει ένας απλός νόμος. Το μαθαίνουν παιδιά, αν όχι στο δημοτικό, στο γυμνάσιο σίγουρα, ότι δεν μπορεί μια μορφή ύλης ή μια μορφή ενέργειας να οδηγηθεί στην ανυπαρξία. Πρέπει να μετατραπεί σε ένα άλλο είδο ενέργεια. Έτσι, η κινητική ενέργεια δεν θα σταματήσει να υπάρχει, δημιουργήθηκε ενέργεια, θα μετατραπεί σε ηλεκτρική. Mm -hmm. η, η ύλη, α πούμε, ο πάγο, όταν λιώσει, δεν σταματάει να υφίσταται ύλη, γίνεται υγρό. Κατά ανάλογο τρόπο λοιπόν και τα συναισθήματά μα, όταν δεν βρουν έναν τρόπο να διοχετευτούν, που οι τρόποι μπορεί να είναι πολλοί, δεν είναι μόνο ένα. Mm. Όταν δεν βρουν έναν τρόπο να διοχετευτούν, κάπου πρέπει να φυλαχτούν, mm. κάπου mm. πρέπει να πάνε στο σώμα και να μετατραπούν σε κάτι άλλο, όντω. Και κάπω έτσι μπορεί να δημιουργηθούν αγκυλώσει, σφιξίματα, μπλοκαρίσματα. Να μειωθεί το κινητικό έβρος του σώματος, της φωνής. Ναι, γιατί αυτό κάπου τοποθετείται. Είμαστε πνεύμα, συνέστημα, σώμα. Οπότε εμείς πρέπει να φανταστούμε το σύμπτωμα να κινείται σε αυτά τα τρία επίπεδα. Mm -hmm. Και ο στόχος είναι το σύμπτωμα να κινείται προς τα πάνω. Να ανεβαίνει προς το πνευματικό επίπεδο και τότε μιλάμε για ίαση. Ενώ όσο κινείται προς τα κάτω τότε κάπου εντοπίζεται Απλά είναι στο αποτίθεται. Σώμα. Όταν ανεβαίνει προς τα πάνω, αρχίζουμε και το επεξεργαζόμαστε και ναι, ναι, τη ουσία. Και βλέπουμε τι θέλει να μας πει, τι πρέπει να το κάνουμε. Αυτό μπορεί να το κάνουμε από μόνοι μας. Έχει ο άνθρωπος τη σοφία να, το, να, να, να δημιουργήσει αυτή, αυτό το αυτοθεραπευτικό πλαίσιο. Θα πω γιατί όχι. Γιατί όχι. Κάποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να την έχουν. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που μπορεί να, να έχει σωματικά προβλήματα και να ξεκινήσει μία άσκηση ή να ξεκινήσει μαραθώνιο. Mm. Θα μπορούσε κάπως να το διοχετεύσει με έναν τρόπο που εμείς δεν μάθαμε και αυτός μπορεί να μην έμαθε, αλλά μπορεί κάτι να μην να λειτουργήσε. Κάτι να λειτουργήσε. Είτε. Δεν μας είναι ακριβώς φανερό, αλλά ο άνθρωπος ασυνείδητα μπορεί αναλόγως και το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου και την τάση του να βελτιώνεται. Άρα ναι, μπορεί και ένας άνθρωπος από μόνος του, γιατί όχι. Αλλά υπάρχουν και τρόποι να το κάνεις και πιο συγκεκριμένα. Μου έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό διάφορε παγιωμένε φράσει, mm. α πούμε, που θα δούμε και θα τι δούμε και δημοσιευμένε σε διάφορα mm. άρθρα. π.χ. και πολύ τσιτάτη τίτλοι, α πούμε. Mm. Π.χ. αυτό. Έχει σπαστική κολίτιδα. Mm. Το θυμάμαι που του δώσα παράδειγμα σε ένα άρθρο που το, mm. το έχει προτείνει και το έχει πει για να μα μιλήσει λίγο για τα ψυχοσωματικά. Άρα υπάρχει εξάρτηση από τη μητέρα σου. Mm. Μπορεί αυτό να ισχύει για όλου του ανθρώπου του πλανήτη Γη, Όχι. Τίναμε να κουνάμε το δάχτυλο και να κατηγορούμε τον καθένα. Και τον εαυτό μα, Κάποιε φορέ, για τα συμπτώματά του. Φταίει η σχέση σου με τη ματέρα σου για τη σπαστική κολίτιδα, φταίει ο θυμό για τον αυχένα, ε, φταίει το άγχο σου που τρία χρόνια προσπαθεί να κάνει παιδί και δεν τα καταφέρνει. Αυτό ο τρόπο θεώρηση mm -hmm. είναι 100% λάθο. Mm -hmm. Δηλαδή, ακόμα και όταν έχουμε πρόθεση να δουλέψουμε με το σώμα για να βοηθήσουμε κάποια σωματική δυσλειτουργία, δεν πάμε ποτέ έτσι. Κάλια. Ευθύνομαι εγώ για τα ψυχοσωματικά μου. Είναι πολύ σκληρό αυτό. Mm. Πολύ σκληρό. Και από αυτό πρέπει να πάμε παρακάτω. Εδώ, εδώ μπορεί να μην ευθύνομαι εγώ για πράγματα που όντω κάνω εγώ με πρόθεση. Mm. Πόσο μάλλον για την ασθένεια. Είναι σίγουρο ότι, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο που νοσεί, η επιλογή θα ήταν να μην έχει αυτή την νόσο. Παρότι κάποιε φορέ, ναι, μπορεί η νόσο κάτι να εξυπηρετεί mm. στο σύστημα. Δεν μπορεί όμω ένα άνθρωπο να φταίει για την νόσο του. Μία σωματική ασθένεια μπορεί να ταράξει σε τόσο μεγάλο βαθμό τον ψυχισμό μου, αυτό που λέγαμε με τα συγκοινωνούν, τα δοχεία, ότι όλα αυτά κάπω το ένα τρέφει το άλλο τέλο πάντων και επικοινωνούν. Η ασθένειά μου να μου δημιουργήσει θέμα στον ψυχισμό μου. Αλίμονο. Πώ θα γινόταν να μην γίνει αυτό, Όπω μπορεί να με πειράσει ένα εξωτερικό γεγονό. Μπορεί να με επηρεάσει και κάτι που συμβαίνει στο σώμα μου, σαφώ πάρα πολύ. Από το πολύ απλό: Έσπασα το δάχτυλό μου και δεν μπορώ να ντυθώ μόνη μου ή δεν μπορώ να πάω στη τουαλέτα μόνη μου. Μπορεί να με επηρεάσει γιατί τι, τι, θα αναδείξει αυτό η οποιαδήποτε στιγμή πίεση στη ζωή μα. Όπω είναι λοιπόν και η σωματική ασθένεια, φέρνει στην επιφάνεια όλες μας τις δυσκολίες. Mm. Η δυσκολία του να ζητήσω βοήθεια, η δυσκολία του να μείνω μόνος μου στο σπίτι, η δυσκολία του να μείνω σε ένα κρεβάτι, η δυσκολία του να μην δουλεύω ασταμάτητα, η δυσκολία του να με βλέπει ο άντρας μου άσχημη, η δυσκολία του να μην είμαι εκεί να μαγειρεύω στα παιδιά μου. Mm. Mm. Ό,τι είναι αυτό θα το φέρει στην επιφάνεια η αστεία και θα φέρει κι άλλα. Μπορεί να φέρει το άγχος θανάτου, mm. μπορεί να φέρει διλήμματα, μπορεί να φέρει να αναταράξει τις σχέσεις με στην οικογένεια Πολυεπί, με πολυεπίπεδους τρόπους. Όταν ο άνθρωπός μας έρχεται με μία διάγνωση ενός πολύ σοβαρού νοσήματος στα χέρια, mm. που αυτό θα του επηρεάσει τον ψυχισμό σίγουρα, γιατί άνθρωποι είμαστε. Και ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Έλα, μωρέ, θα τα καταφέρει. Mm. Έλα να είσαι αισιόδοξο, αφού σου mm. το είπε και ο γιατρό, ότι η ψυχολογία είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να είσαι αισιόδοξη. Και δεν αφήνουμε. Μάλλον... Να, να μην κάνω διατύπωση. Ερώτηση. Πώ πρέπει να λειτουργήσει, Πώ είναι ωφέλιμο να λειτουργήσει το περιβάλλον mm. σε μια τέτοια αλλαγή, mm. όπου έχουμε μια σοβαρή διάγνωση mm. και που θα δούμε όλο αυτό να πλώνεται σε όλο το. Στη, στην τριαδική υπόσταση του ανθρώπου. Mm. Κοίτα. Η, ο βασικό τρόπο, ο, ο οποίο όμω είναι αρκετά ανέφικτο όταν υπάρχει αγάπη στα μέλη, είναι να ακούσω ένα που νοσείς και να ακούσω την εμπειρία σου. Και επίσης, Νομίζω ότι το Γεύσκι είναι αυτό που έλεγε ότι εγώ θα ήθελα όταν πεθαίνω κάποιο να ακούσει τη λύπη μου που πεθαίνω και να με συμπονέσει και να μου πει καλά, πεθαίνει. Πόσο λυπηρό. Πόσε ναι. φορέ το λέμε αυτό στου ανθρώπου που, που δεν είναι ποτέ. Δεν θα ο, το λέμε Όχι, δεν είσαι τίποτα, δεν παθαίνει. Μην λε τέτοιε κουβέντε τώρα. Ναι, ας πούμε. συμπερασματικά όμω ο άλλο βιώνει την επιθανάτη εμπειρία μόνο. Γιατί κανεί δεν μπορεί να τον συνοδέψει. Άρα. Ναι, πρέπει. Α, α, επειδή η ερώτησή ήταν τι θα βοηθήσει τον άνθρωπο. Ναι. Από εμά, του απλού ναι. καθημερινού. Αυτό που θα βοηθήσει τον άνθρωπο είναι να ακούσουμε την εμπειρία του. Να ακούμε αυτό που λέει και όχι αυτό που εμεί νομίζουμε για το θάνατο, για τι νόσε. Να ακούσουμε. να ακούσουμε. Και αν αυτό που έχουμε να πούμε πιστεύουμε ότι θα προσέθετε κάτι, it's OK να το πούμε. Αλλά πάνω απ' όλα να ακούσουμε. Τώρα, δεν είναι αυτό αρκετά δύνατο να το κάνουμε όταν είναι ένα αγαπημένο μέλο τη οικογένεια. Mm. Και είναι εντάξει αυτό. Δηλαδή. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το άτομο που ζει μια δύσκολη σωματική εμπειρία, όπως είναι αυτονόητο ότι πρέπει αυτό το άτομο να ακουστεί, είναι αυτονόητο ότι εγώ που σε λατρεύω, μπορεί να μην είμαι σε θέση να τα ακούσω. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να τα ακούσω και να, και να το διαχειριστώ κιόλα εκείνη τη στιγμή. Άρα, ναι, μπορεί να χρειαστεί να, να λάβουν και δύο εξωτερική βοήθεια, ώστε να λένε αυτά που δεν μπορούν να πούνε ο ένα τον Σωστά. άλλον. Γιατί ναι. εν τέλει θα πρέπει όμω να μιλήσουν τα άτομα. Τα, πρέπει να υποθούν τα λόγια. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να υποθούν. Τα λόγια, αλλά φοβούνται. Ισχύει ότι μπορεί να δούμε σε οικογένειες κοινά ψυχοσωματικά. Δηλαδή, mm -hmm. ό,τι είχε η μάνα μου, να το έχω κι εγώ. Mm -hmm. Ή ό,τι είχε η πατέρα... ο πατέρας μου, το έχει κι ο αδερφός μου. Ή εγώ, mm -hmm. η θεία μου, ο παππού, η γιαγιά. Mm -hmm. Και να πηγαίνει από γενιά σε γενιά το ίδιο πράγμα. Mm -hmm. Όλοι έχουμε ψωρίε στο σπίτι. Mm -hmm. Υπήρχε mm -hmm. ένα δερματικό, ξέρω εγώ που δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικό αν εντάσσεται στα κλασικά, ε, ε, ψυχοσωματικά νοσήματα. Mm -hmm. ε, ε, Προφανώ ισχύει αυτό. Στατιστικά, όντω ισχύει, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί είναι και η δουλειά μα να το απαντήσουμε. Σίγουρα είναι και γενετικό το θέμα. Mm -hmm. Δηλαδή, είναι, η γενετική Άμα είναι τρεις οι γενετικά τροποποιήσει, οι παράγοντε. Ναι, Άρα, μπορεί μια οικογένεια <coughs> λόγω του γενετικού υλικού να έχει τα ίδια αυτοάνωσα, α πούμε. Mm. Μπορεί λόγω του ίδιου περιβάλλοντο διαβίωση να έχει τα ίδια αυτοάνωσα. Μπορεί και λόγω του παρόμοιου ψυχισμού. Μπορεί ακόμα και λόγω των ίδιων σωματικών κινήσεων, ότι εμείς στην οικογένειά μας πούμε, έχουμε λόρδωση. Ναι. Πηγαίνουμε με το σώμα έτσι, οπότε κάτι σφίγγουμε εμείς πίσω. Άρα έχουμε όλοι πρόβλημα στην πλάτη. Άρα ναι, κάτι ίδιο κάνουν οι οικογένειες. Είναι τώρα το γενετικό του υλικό, είναι ο τρόπος ζωής τους, είναι η στάση του σώματός τους, είναι οι αξίες τους. Δεν ξέρουμε τι, γιατί είναι το τρίπτυχο, αλλά ναι. Έχει η ψυχοθεραπεία. <Συσχελόν> Αυτό που έχουμε στο μυαλό μου, ότι πάω στον ψυχολόγο, πάω σε έναν ειδικό και Μιλάμε στο πλαίσιο που θέτει φυσικά ο δικό και με τη διαδικασία που ο ίδιο θα εφαρμόσει. Αυτό είναι αρκετό για να δουλευτούν πράγματα, να βγουν στην επιφάνεια και να βοηθήσουν. Κοίταξε να δει. Θα πω ότι εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο και από το πώ κουμπώνει με ένα θεραπευτή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι άνθρωποι κάποιε φορέ μπορεί στην τρίτη συνεδρία να κάνουν φοβερέ αλλαγέ. Mm. Γιατί είχαν την τάση να το κάνουν, γιατί έτσι λειτουργούν. Αλλά είναι και πολύ πιθανόν κάποιε φορέ να χρειαστούμε και κάτι παραπάνω και η ψυχοθεραπεία, όντω, θα μπορούσε να το παρέχει. Θα μπορούσε να παρέχει και το κάτι παραπάνω, δηλαδή και τη δουλειά με το σώμα. Έχει πολύ ωραίε τεχνικέ να τα δουλέψει Α, Υπάρχουν πολύ ωραία πραγματάκια. Ένα, ένα γρήγορο παράδειγμα είναι ο διαλογισμό, mm -hmm. η αναπνοή. Δηλαδή, αρχίζω και δουλεύω με την πρώτη κίνηση του ανθρώπου, που είναι η αναπνοή. Εστιάζουμε στην αναπνοή και αρχίζω να χαλαρώνω το σώμα. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία παραδείγματα του πώς δουλεύει η σωματική θεραπεία. Ε, ένα, η, η, σωματική θεραπεία έχει πολλές ασκήσεις, για παράδειγμα. Μπορεί ο σωματικός θεραπευτής να σε βάλει, να κάνει ασκήσεις γείωσης, για παράδειγμα, με τα πόδια, να σε βάλει να κάνεις ασκήσεις στον αυχένα, στη γνάθο, στο στόμα, με τη φωνή. Φωνή πολύ σημαντικό εργαλείο, πολύ σημαντικό εργαλείο στο πώς δουλεύουμε το σώμα, η φωνή. Αλλά η σωματική θεραπεία ή η η gestalt, όπως λέμε εμείς στην ψυχοθεραπεία, ε, θα μπορούσε, για παράδειγμα, όταν εσύ μιλάς για ένα συνέστημα, να σου πει πού το αισθάνεσαι αυτό το συνέστημα, Αντριανή. Στο Ιανή. σώμα σου. Εσύ μιλάς για τη σχέση με τη μητέρα σου. Καλή ώρα. Και να πεις, όταν μιλάω για τη σχέση με τη μητέρα μου, κάπως νιώθω να πονάω εδώ. Mm -hmm. Θα σε καλέσω, λοιπόν, εγώ. Ξεκίνα να κουμπάς αυτό το σημείο, όσο ώρα μου μιλάς. Και μόνο που το ακουμπάς εσύ και το σε αυτό το σημείο, μπαίνει πολύ πιο βαθιά στο συνέστημα. Οπότε αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να βαθύνουμε στο συνέστημα. Είναι καλό εργαλείο ναι. το σώμα. Το σώμα μας φέρει όλη μας την ιστορία. Όλοι. Από τη γέννησή μας. Το μυαλό μας θυμάται πολύ λίγα. Mm. Το συνέστημα θυμάται πολύ περισσότερα από το μυαλό. Το σώμα θυμάται πολύ περισσότερα και από το συνέστημα. Mm. Άρα εγώ όταν πάω να ξεμπλοκάρω την ομοπλάτη, όταν αυτή αρχίζει και χαλαρώνει, θα βρεθώ στην πρώτη του μπλοκαρίσματος συμπεριφορά. Αυτή δηλαδή τη συμπεριφορά που εμένα δεν μου επιτράπηκε για τον οποιοδήποτε καλό λόγο μέσα στο σύστημα. Και εγώ τη φύλαξα εκεί, χωρί να το καταλάβω. Οπότε ενώ δουλεύει με την ομοπλάτη στην ψυχοθεραπεία, ξαφνικά αρχίζει να λε: Ναι, είμαι όμορφη. Κάτι που μπορεί στο σύστημά σου να μην επιτρεπόταν <συντέρια> να το πει. Και εξού και το μπλοκάρισμα. Και εξού και το μπλοκάρισμα. Εμά δεν μα ενδιαφέρει να αποδώσουμε αιτιακέ σχέσει, <συντέρια> ούτε και στην ψυχοθεραπεία. Ούτε, ούτε θα δει το θεραπευτή απαραίτητα να σου λέει Α, αυτό έφταιγε για την ομοπλάτη. Και μόνο που εσύ είπε, Ναι, επιτρέπεται να το βλέπω ότι είμαι όμορφη. Δεν θα πληγώσω κάποιον. <συντέρια> Κάτι ξεμπλοκάρει. Ποιε είναι οι προποθέσει <συντέρια> για να έρθουμε σε επαφή με το μέσα μα, για να είναι αποτελεσματική. Η ψυχοθεραπεία, όποιο μοντέλο και αν ακολουθήσει ο θεραπευτή mm -hmm. μα. Ωραία ερώτηση. Ε, πολύ βασική προϋπόθεση είναι να αισθάνεται ασφαλής με τον ψυχοθεραπευτή του mm -hmm. κάποιο. Πώ μπορεί να ανοίξει το σώμα μου, αν εγώ δεν αισθάνομαι ασφάλεια μαζί σου. Άρα, σίγουρα η ψυχοθεραπεία παίρνει λίγο χρόνο για να χτιστεί θεραπευτική σχέση. Mm -hmm. Και είναι καλό κάθε άνθρωπος να ξέρει ότι, α, αν δεν νιώθει ασφαλής με έναν θεραπευτή και του δώσει και πρώτη και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Δεν Υπάρχει λόγο να συνεχίσει εκεί. Μπορεί να κουμπώσει με έναν άλλον. Mm, Άρα προπόθεση είναι να νιώθει ασφάλεια. Η προποθέσει είναι λοιπόν να αισθάνεσαι ασφάλεια, να ζεσταθεί σιγά σιγά και δεν είναι και η πρόθεση. Μια προπόθεση. Δική σου. Ότι ναι. έχω πρόθεση mm. να με βοηθήσω. Έτσι mm. να, mm. να, να αφαιθώ mm. σε αυτό. Η, η πρόθεση του θεραπευόμενου. Mm. Έχω πρόθεση να πάω παρακάτω mm. και, και να πάρω όλο τον πόνο και ό,τι απαιτείται. Mm. <laughs> <laughs> Ακούω <laughs> ανθρώπους που λένε Ξέρω ότι έχω. Ναι, ξέρω ότι έχω. Ε, έχουν, α πούμε, ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Ε, ε, μία συγκεκριμένη ασθένεια, και ξε, ξέρω εγώ είναι η στεναχώρια μου, είναι το άγχο μου, είναι mm. τα πληρωτά μου τα δάνεια, mm. είναι έχασα το παιδί μου σε μικρή ηλικία. Διάφορα. Mm. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να κουβαλάει μία ιστορία mm. και να, να την έχει συνδέσει mm. με έναν τρόπο και με ένα mm. συνέστημα μέσα του. Και κάπου εκεί σταματάει για αυτού mm. η προσέγγιση και η συνειδητοποίηση τη κατάσταση, mm. αυτούς mm. του ανθρώπους Μπορούμε να πούμε κάτι. Για μένα αυτό το ξέρω, έτσι όπως το εκφράζεις αυτή τη στιγμή, έχει μέσα του και, 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 μια παραδοχή ότι ίσως δεν έχω τη δύναμη να πάω παρακάτω και αποδέχομαι ότι είναι αυτό, γιατί τα μέχρι τώρα γεγονότα της ζωής μου, μέχρι εδώ μου επιτρέπουν να φτάσω. Εγώ ακούω αυτή την παραδοχή σε αυτό, έτσι. Και ακούω και μια σοφία και μια αποδοχή ακούω σε αυτό, ότι... Ναι, μέχρι τώρα τα γεγονότα με έχουν φτάσει εδώ, και η αλήθεια είναι ενδριανή, ότι για κάποιου ανθρώπου το εδώ που έφτασα με ένα σοβαρό μυοσκελετικό ή με ένα σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα μπορεί να είναι η καλή μου εκδοχή. Ναι, σωστά. Μπορεί να ειναι η καλη μου εκδοχη αυτό που λε, μπορεί να είναι από μόνο του συνειδητοποίηση και να μην χρειάζεται καμία παραπάνω. Και να έχει κάνει χιλιόμετρα ναι. αυτός ο άνθρωπος ναι, 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 ναι. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ναι. ναι. Οπότε και αυτό πρέπει να βλέπουμε του ανθρώπου ξετομικευμένα. Μπορεί να είναι ένα άνθρωπο με ένα σοβαρό αναπνευστικό και να μην έχει κάνει βήμα στη ζωή του. Mm -hmm. και ένα άνθρωπο με το ίδιο ακριβώ αναπνευστικό και να είναι η καλύτερη εκδοχή του. Άρα, ναι, κάπω λίγο να, να ακούμε του ανθρώπου και να του βλέπουμε και να του ακούμε και με την ψυχή μα. Εγώ τι αισθάνομαι ότι μου λέει αυτό ο άνθρωπο. Και μπορεί εγώ σήμερα να αισθάνομαι ότι μου λέει ότι εγώ μέχρι εδώ τα κατάφερα και είμαι και περήφανο, με αξιοπρέπεια. Τι θα ήθελε να μείνει στου ανθρώπου που μα παρακολουθούν. Όταν εγώ έχω μια ασθένεια, δεν μπορώ να κοιτάξω πολύ μακριά στο πώ θα την αντιμετωπίσω. Πρέπει με βάση τα δεδομένα του τώρα να δω τι εγώ αισθάνομαι ασφαλή να κάνω τώρα. Mm. Ο, όταν απευθύνω στον εαυτό μου λοιπόν την ερώτηση. Τι αισθάνομαι ασφαλή να κάνω τώρα. Στην ουσία, ξέρει, επικαλούμε Τη διέσθησή μου, τις αξίες μου, το πραγματικό μου είναι για το τι θα κάνω. Πρέπει να υπάρχει μέσα η λέξη «τώρα». Yeah. Και στην αντιμετώπιση της ασθένειας, και στο αν επιλέξω να κάνω ψυχοθεραπεία, και στο αν επιλέξω να αναπνέω για να συνδεθώ με το «τώρα», και στο αν κάτι δεν με ευχαριστεί στο «τώρα». Ναι, όταν όμως μιλάμε για μία ασθένεια, δεν μπορεί κανείς να μου πει τι θα κάνω. Εγώ θα συλλέξω τις πληροφορίες. Και εγώ θα αποφασίσω τι είναι ασφαλές για μένα τώρα. Και έτσι ενεργοποιώ τον εσωτερικό μου θεραπευτή, τη διέστησή μου, για να έχω πρόσβαση στο καλύτερο δυνατό, στην καλύτερη δυνατή συνεισφορά δική μου στην ασθένειά μου. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει πληροφορία. Σε όσου περισσότερου γίνεται. Εμεί σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ: να συναντάμε πολύ αξιόλογου ανθρώπου που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μα και μαζί σα. Κάντε την εγγραφή σα και πατήστε και το καμπανάκι για να σα έρχονται ενημερώσει κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια.